Πλήθο υποθέσεων ρευματοκλοπών φτάνουν καθημερινά στα δικαστήρια τη Πάτρα, με κατηγορούμενου ανθρώπου που δεν έχουν άλλο τρόπο να τροφοδοτήσουν με ρεύμα το σπίτι του λόγω φτώχεια, αλλά και πολλού επιτίδιου που κλέβουν ηλεκτρικό σε βάρο άλλων καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η ρευματοκλοπή στου Έλληνε καταναλωτέ την τελευταία δεκαετία. Στο πρωτοδικείο της πάντας, καθημερινά δικάζονται τέτοιε υποθέσεις με του δικαστές να επιβάλλουν πολύμινες ποινές φυλάκισης, όμω το φαινόμενο δεν σταματά. Στην περιοχή ευθύνη τη Περιφερειακή Διεύθυνση του ΔΔΕ Πελοπονίσου, Υπήρου και Ιωνίων νήσων, δηλαδή από τα Ιωάννα μέχρι τα Κύθυρα, το ενδεκάμινο του 2019, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, εντοπίστηκαν 1.357 επιβεβαιωμένε ρευματοκλοπέ, ενώ εξετάζονται από τα εργαστήρια τη εταιρεία ω πιθανέ ρευματοκλοπέ άλλε 1.389 περιπτώσει. Οι τελευταίε αφορούν σε μετρητέ που εντοπίστηκαν με παραβιασμένε τι φραγίδε του κελίφου στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή από την Παναγοπούλα μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Το 2019 εντοπίστηκαν 374 ρευματοκλοπές και 680 πειραγμένοι μετρητές που βρίσκονται υπό διερεύνηση για ρευματοκλοπή. Στην Πάτρα ο ΔΔΕ έχει βεβαιώσει ποσά 2 εκατομμυρίων ευρώ για ρευματοκλοπές, ενώ έχουν εισπραχθεί μόλις 650.000 ευρώ στην περιφέρεια του ΔΔΕ Πελοποννήσου Υπήρου και Ιωνιονίσων, οι ρηματοκλοπέ που βεβαιώθηκαν από τον Απρίλιο του 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία υπολογισμού, έω και το Δεκέμβριο του 2019, κόστησαν 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ποινικών διώξεων και ρυθμίσεων. Τελευταία έχει εμφανιστεί και νέο είδο ρευματοκλοπή. Επαγγελματίε, ηλεκτρολόγοι παρεμβαίνουν στο μετρητή τη ΔΕΗ χωρί να διακόπτουν ολοκληρωτικά την μέτρηση τη κατανάλωση, αλλά αλλοιώνοντα την ένδειξη για να μην εντοπίζεται εύκολα η παράβαση. Αυτό όμω που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποιοι από του επιτίδιου ηλεκτρολόγου που επεμβαίνουν στου μετρητέ θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των χρηστών. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να συνδέουν του ουδέτερου αγωγού με τη γύρωση. Αυτή η μεθοδολογία έχει εντοπιστεί σε μερικά σπίτια στην Πάτρα, οι ιδιοκτήτε των οποίων διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξία.